Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι συνάδελφοι Χρόνια πολλά Χριστός Ανέστη για όσους δεν τα έχουμε πει ε, Το βίντεο αυτό ε, αποτελεί κομμάτι υποστηρικτικό κομμάτι της διδασκαλίας των μαθημάτων Γεωγραφία της Ασφάλειας 1 και 2 που κάνουμε στο μάθημα στο τμήμα τουρκικών και σύγχρονων ασιατικών σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών Παναλαμβάνω είναι συμπληρωματικό των ε, διαδικτυακών ε, μαθημάτων που έχουμε κάνει και στόχος είναι έτσι να ενισχύσει λίγο τον προβληματισμό σε σχέση με αυτά που έχουμε πει και ε, διαζώσεις. Ε, σήμερα λοιπόν θέλω να, να αναφερθώ σε κάποια πράγματα που συζητήσαμε ε, και, το, και, και έχουμε πει και σε ένα προηγούμενο βίντεο που έχω, που έχω ανεβάσει που είναι οι ριζικές αλλαγές οι οποίες αναμένονται να προκύψουν στο διεθνές σύστημα, εν μέρη λόγω των πολλαπλών και πολυδιάστατων επιδράσεων που έφερε μαζί του ο κορονοϊός. Ε, ο κορονοϊός δεν είναι η αιτία αυτών των αλλαγών, είναι κατά κάποιο τρόπο ο καταλήτης, δηλαδή ενεργοποιεί, επιταχύνει μια κατάσταση η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πάρα πολύ καιρό. απλώς το απλώς βρισκόταν σε μια ε, κατά κάποιο τρόπο δυνάμι, έτσι, πραγματικότητα δεν είχε δεν είχε εκφραστεί πλήρως. ωστόσο ε, οι, οι ευρύτερες συνέπειες του κορονοϊού στο διεθνές σύστημα οι άμεσες και οι έμεσες, Συνθέτουν αυτά τα προηγούμενα στοιχεία σε μια ενιαία κατάσταση και ουσιαστικά τοποθετούν τον πλανήτη σε ένα νέο διεθνέ σύστημα, όπω είχαμε πει και την περασμένη φορά. Σήμερα, όμως θα πούμε μερικά πράγματα, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα βήμα πιο πέρα. Δηλαδή, ε, δεν είναι μόνο ότι αλλάζει το διεθνέ σύστημα, δεν είναι ότι τελειώνει ο λεγόμενο μεταψυχροπολεμικό κόσμος ο λεγόμενο μονοπολικός κόσμος ή ακόμη και η πρώτη φάση του μεταψυχροπολεμικού πολυπολικού συστήματος και μπαίνουμε σε μια νέα πραγματικότητα. Πιθανώς η αλλαγή να είναι πολύ πιο βαθιά, να, είναι πολύ, να, να, να υπάρχουν, να βρισκόμαστε σε μια αλλαγή ιστορικής περίοδου που ξεπερνάει κατά πολύ τα όρια του 20ου και του 21ου αιώνα. Ίσως δηλαδή φτάνουμε σήμερα σε μια αμφισβήτηση μιας ιστορικής περίοδου που κρατάει εδώ και πέντε αιώνες και είναι η περίοδος της ευρωπαϊκής ηγεμονίας, της ηγεμονίας στον πλανήτη, της κυριαρχίας και της ηγεμονίας του λεγόμενου ευρωγενούς κόσμου, δηλαδή των ευρωπαϊκών εθνών και των προεκτάσεών τους στον πλανήτη όπως είναι οι Ηνωμένε Πολιτείε, ο Καναδάς, η Νέα Ζηλανδία και η Αυστραλία. Αυτός λοιπόν ο ευρωγενής κόσμος θεωρεί το ότι κυριολεκτικά μέχρι σήμερα ε, ήταν ο κυρίαρχος παράγων του πλανήτη. Ε, ήταν μάλλον η, η κινητήρια δύναμη να το πούμε έτσι του ιστορικού γίγνεσθε. Η περίοδος αυτή ξεκίνησε από τα τέλη του 10 5ου αιώνα με τα, με τα πρώτα ε, απικιακά κύματα από την Ευρώπη την, κατάκτηση, την ανακάλυψη και κατάκτηση της Αμερικής από τους Ισπανούς τις εκστρατείες των Πορτογάλων μετέπειτα των άλλων Ευρωπαίων υπέστη ένα πολύ ισχυρό πλήγμα ε, με το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και την κατάρρευση των μεγάλων ε, απικιακών αυτοκρατοριών της Ευρώπης αλλά ακόμη και μέχρι σήμερα συνέχιζε ε, συνέχιζε να υφίσταται αυτή η κυριαρχία υπό την έννοια ότι η Ευρωγενής Δύση ήταν ο πρωταγωνιστής των παγκόσμιων εξελίξεων και ακόμη περισσότερο ήταν το μοντέλο για, την, ε, για τις διεθνείς εξελίξεις. Δηλαδή ο υπόλοιπος πλανήτης προσπαθούσε να ακολουθήσει την Ευρωγενή Δύση, την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες και τα υπόλοιπα κράτη αυτού που αναφέρουμε ως ε, Ευρώπη που εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Ε, η ευρωγενή Δύση δηλαδή έθετε τους κανόνες στα πάντα και αποτελούσε και το μοντέλο και οι υπόλοιπε χώρες προσπαθούσαν να προσαρμοστούν πάνω σε αυτό το μοντέλο ενίοτε με πολύ μεγάλη επιτυχία ε, ξεπερνώντας και το αρχικό πρότυπο αλλά σε κάθε περίπτωση ήταν η Ευρωγενής Δύση, η Ευρώπη, επαναλαμβάνω και οι προεκτάσεις της στον υπόλοιπο πλανήτη που έδιναν το στίγμα για το προ... προς τα που κινούνται οι εξελίξεις. Ας σκεφτούμε για παράδειγμα ότι μια χώρα η οποία αμφισβήτησε εμπράκτος και δια των όπλων την ηγεμονία της, ε, της Ευρώπης ανά τον πλανήτη και επέφερε και ένα συντριπτικό πλήγμα έμεσο αλλά συντριπτικό στην Απικιακή Αυτοκρατορία ήταν η Ιαπωνία. Η Ιαπωνία όμως, η αυτοκρατορική η Ιαπωνία δημιουργή, δημιουργήθηκε ε, έχοντας, αντιγράφοντας ολοκληρωτικά και απόλυτα, σε, 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 μάλιστα σε κάποιο σημείο θα μπορούσα να λέγαμε και με κομικό τρόπο ε, τις μεθοδολογίες, τις τεχνολογίες και τις πολεμικές ικανότητες της Δύση. Το Ιαπωνικό ναυτικό για παράδειγμα που τρομοκράτησε την, τη Δύση κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και αμφισβήτησε ε, εμπράκτος την, την κυριαρχία της Δύσης στον ε, στον Ειρηνικό και την Ασία δημιουργήθηκε με πρότυπο το Βρετανικό Ναυτικό. Όχι απλώς με πρότυπο, η αντιγραφή ήταν σε τέτοιο σημείο γιατί οι Ιάπωνες ήταν ανήσυχοι ότι δεν ξέραν τι ακριβώς έπρεπε να αντιγράψουν από το εξαιρετικά επιτυχημένο Βρετανικό Ναυτικό ώστε να καταφέρουν και αυτοί να δημιουργήσουν ένα πολύ ισχυρό ναυτικό προσαρμοσμένο στα δεδομένα της εποχής και κυριολεκτικά αντέγραψαν τα πάντα, μέχρι και τις συνήθειες των Βρετανών Δηλαδή μάθανε να παίζουν bridge για παράδειγμα ή χτίσανε την ναυτική του ακαδημία αντιγράφοντας την αντίστοιχη Βρετανική. Άρα λοιπόν ακόμη και οι προσπάθειες που γίνανε επιτυχημένες ή λιγότερο επιτυχημένες που γίνανε για την αμφισβήτηση της ευρω... ευρωπαϊκής, της, ευ... της... της ηγεμονίας του... του ευρωγενούς κόσμου χρησιμοποιούσαν ως πρότυπο τον ευρωπαϊκό, ευρωγενή κόσμο. Δηλαδή, η, η, Δύση ήταν αυτή που έδινε το στίγμα και οι άλλοι το αντιγράφανε. Σήμερα όμως, και δεν αναφέρομαι στον κορονοϊό, αναφέρομαι γενικότερα, η τάση αυτή έχει αρχίσει να αντιστρέφεται. Απλώς, απλώς η διαχείριση του φαινομένου του κορονοϊού από τις διάφορες χώρες αλλάζει κατά πολύ, επιταχύνει πάρα πολύ αυτή την αμφισβήτηση. Πώς είπαμε και την περασμένη φορά δηλαδή, έχουμε για πρώτη φορά μία αμφισβήτηση της δύση εν συνόλο ως ε, ο γεωπολιτικός χώρος, η, η, η γεωπολιτική οντότητα αν θέλετε, η οποία λειτουργεί με τον αποτελεσματικότερο τρόπο και οι άλλοι οφείλουν να προσαρμοστούν πάνω στα δικά της τα δεδομένα. Δηλαδή, η, σχεδόν θα, θα έλεγα κομική αν δεν ήταν τραγική άρνηση κρατικής λειτουργίας που, επέλεξαν που επέδειξαν τα ευρωπαϊκά κράτη ή ε, αυτά που βλέπουμε να συμβαίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες τόσο από πλευράς της ε, ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτείων που κυριολεκτικά έτσι θα μπορούσαν να έχουν θέση σε μια, ε, μια έτσι, ένα έργο που σαν το, 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 το πεντάγωνο καλή του Stanley Kubrick ε, ή η τρομακτική έλλειψη σε, σε βασικά ιατρικά υλικά που φάνηκε να υπάρχει στι ΗΠΑ και γενικότερα όλη η διαχείριση του φαινομένου του κορονοϊού από πλευρά τη Δύση έδωσε ένα συντριπτικό πλήγμα στην αίσθηση ανωτερότητο και πρωτοπορία των δυτικών κρατών αναφορικά με τον υπόλοιπο κόσμο. Εάν αυτό το πράγμα είχε συμβεί στη δεκαετία του 70 ή του 80 ή του 90 ή πιο παλιά. Ε, οι συνέπειε θα ήταν πάρα πολύ λιγότερε και μάλλον θα, ε, θα, 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 θα σε βάθο μερικών ετών. Όμω σήμερα έρχονται να πατήσουν ε, πάνω σε μια ευρύτερη αμφισβήτηση του ευρωγενού γεωπολιτικού μοντέλου. Για παράδειγμα, αυτό στο δικό μου τομέα, αυτά που εξετάζουμε και στο μάθημα, που είναι τα ζητήματα στρατιωτικής τεχνολογίας και πολεμικής μεθοδολογίας, αυτή η αμφισβήτηση της δυτική πρωτοπορία έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια, τουλάχιστον μία δεκαετία. Όπως έχουμε πει και στα μαθήματα και είναι και στην ύλη που έχετε να μελετήσετε, η Κίνα και άλλες χώρες εδώ και μερικά χρόνια ανέπτυξαν μία σειρά από πολεμικές τεχνολογίες και μεθοδολογίες που σε μεγάλο βαθμό εκφράζονται με το αρκτικό λεξό Πλέγματα, με, με τον όρο πλέγματα αντιπρόσβαση και άρνηση ε, περιοχή, αιχμή του δόρατο των οποίων είναι προηγμένου νέου τύπου, νέα φιλοσοφία οπλικά συστήματα, όπω είναι η αντιπλοϊκή βαλιστική πύραυλη, ή η περιπεριχητική hypersonic πύραυλη cruise, επίσης αντιπλοϊκή, οι οποίοι ουσιαστικά αποσκοπούν στο να διώξουν μακριά από τις ακτές της Κίνας το πανίσχυρο αμερικανικό ναυτικό. Από μόνο του αυτό δεν θα, ήταν, δεν θα είχε ευρύτερες γεωπολιτικές συνέπειες. Αυτό όμως που πραγματικά αποτέλεσε επαναστατική εξέλιξη και αλλαγή είναι το γεγονός ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε, δηλαδή η ισχυρότερη στρατιωτική δύναμη του πλανήτη, ακόμη και σήμερα, για πρώτη φορά στην ιστορία, όχι μόνο την ιστορία των Ηνωμένων Πολιτείων, για πρώτη φορά στην ιστορία της Δύσης, αναγκάστηκε να τεθεί στην ουρά, να, γίνει, να, να, προσπαθήσει η ίδια να προσαρμοστεί σε μια εξέλιξη που έθεσε ένα μη ευρωγενές κράτος, εμπροκειμένου η Κίνα, και δημιούργησε και συνεχίζει να δημιουργεί και σήμερα μια σειρά από πολεμικά δόγματα και περιφερειακές τεχνολογίες, όπως είναι η πολυχωρική μάχη, η multi-domain battle του στρατού των ΙΠΑ, ή η αεροθαλάσσια μάχη, η air battle του αμερικανικού Ναυτικού, που ουσιαστικά προσπαθούν να προσαρμοστούν πάνω σε αυτή τη νέα πραγματικότητα που έχει θέσει η Κίνα. Λοιπόν, για πρώτη φορά λοιπόν στην ιστορία δεν είναι η Δύση η οποία θέτει τους κανόνες ιδιαίτερα στον υψηλών συμβολισμών χώρο της στρατιωτικής ισχύω, αλλά είναι μια άλλη χώρα εκτός του δυτικού ευρωγενούς πλαισίου που θέτει τους κανόνες και ισχυρότερη δύναμη του ευρωγενού κόσμου και του πλανήτη ακολουθεί. Έχει αντιστραφεί δηλαδή η έννοια, η αίσθηση τη πρωτοπορία του ποιο είναι ο πρωτοπόρο, ποιο είναι αυτό που θέτει του κανόνε και ποιο είναι αυτό που προσπαθεί να προσαρμοστεί στα δεδομένα που θέτει ο πρωτοπόρο. Αυτή είναι μια πρωτοφανή αλλαγή στα παγκόσμια δρόμενα, είναι μια κατάσταση την οποία δεν την έχουμε ζήσει τα τελευταία 500 χρόνια και κυριολεκτικά αποτελεί μια επαναστατική αλλαγή. Αντίστοιχα ζητήματα έχουμε και στον χώρο της υψηλής τεχνολογίας. Για παράδειγμα, στον, στους κρίσιμους τομείς της λεγόμενης τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, ιδιαίτερα στο χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, δεν είναι δυτικά κράτη αυτά που ηγούνται της προσπάθειας, αλλά είναι ε, χώρες εκτός του πλαισίου του ευρωγενού κόσμου και φυσικά πάλι με προεξάρχουσα την Κίνα. Και δεν είναι το θέμα ότι έχουν υψηλότερη τεχνολογία και γι' αυτό ακριβώς μιλάμε για μια επαναστατική αλλαγή, για μια ανατροπή του ιστορικού παραδείγματος. Δεν είναι ότι έχουν υψηλότερη τεχνολογία, πράγμα το οποίο θα μπορούσε σχετικά εύκολα να αντιμετωπιστεί. Είναι ότι ε, απειλούν εντός εισαγωγικών να αναπτύξουν αυτές τις ε, υψηλότερε ικανότητε στον χώρο τη τεχνητή νοημοσύνη αλλά και γενικότερα των νέων τεχνολογιών, πρωτίστω για λόγου πολιτισμικού αλλά και πολιτικο-οικονομικο-κοινωνική οργάνωση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι, όπω είπαμε πριν, τα θέματα των ρομποτικών συστημάτων και τη τεχνητή νοημοσύνη. Ενώ λοιπόν στη Δύση υπάρχει μια φοβία για αυτά τα συστήματα, είναι το λεγόμενο σύνδρομο του Φραγκεστάιν, ότι δηλαδή εάν αναπτύξω συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, ειδικά στο στρατιωτικό τομέα, αυτά θα αναλάβουν, θα γίνουν ανεξέλεγκτα, θα αναλάβουν πρωτοβουλίες και όπως βλέπουμε σε ταινίε, όπως είναι η σειρά του εξολοθρευτή, θα μας επιτεθούν και θα μας καταστρέψουν. Ε, παρόμοιες φοβίες δεν υπάρχουν στην Κίνα, δεν υπάρχουν γενικότερα στην Ασία, άρα υπάρχει μια πολύ μια επιταχυνόμενη, να το πούμε έτσι, έρευνα και ανάπτυξη στα σχετικά ζητήματα. Επίση στην Κίνα, αλλά και γενικότερα και στις δημοκρατίες, στα δημοκρατικά καθεστώτα της Ασίας, δεν υπάρχει αυτή η φοβία για το κράτος Λεβιάθαν, για τον μεγάλο αδερφό, ο οποίος θα, ελέγχει, θα μας ελέγχει διά της τεχνολογίας. Φυσικά εννοείται ότι υπάρχουν τέτοιοι κίνδυνοι και φυσικά εννοείται ότι το κινέζικο καθεστώς ειδικά χρησιμοποιεί παρόμοιες τεχνολογίες έτσι ώστε να ενισχύσει τις κανότητες κοινωνικού ελέγχου σε, σε επίπεδα που πράγματι θυμίζουν ε, βιβλία αντιουτοπίες επιστημονικής φαντασίας των περασμένων ετών. Το γεγονός όμως παραμένει ότι παρόμοιες προσπάθειες συμβαίνουν, ε, παρόμοιες ετς, τεχνολογίες αναπτύσσονται και σε δημοκρατικά κράτη, σε, σε χώρες που έχουν δημοκρατικά καθεστώτα στην ε, Ασία, όπως είναι η Νότιος Κορέα, όπως είναι η Ιαπωνία. Και σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως του γιατί ή το πώς, το γεγονός ότι δεν υπάρχουν οι περιορισμοί που υπάρχουν στα δυτικά κράτη για τα θέματα των προσωπικών δεδομένων επιτρέπει σε χώρες όπως η Κίνα να κάνουν, να αναπτύσσουν με πολύ πιο αποτελεσματικό τρόπο παρόμοια συστήματα τεχνητής νοημοσύνης με κίνδυνο να, ε, με το, με, να εμφανίζει το κίνδυνο να ξεφύγουν κάποια στιγμή και να δημιουργηθεί ένα τεχνολογικό χάσμα μεταξύ αυτών και του ευρωγενού κόσμου. Δεν θα συζητήσουμε σήμερα για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί κατά κάποιο τρόπο αυτή, αυτή η απειλή, εντό εισαγωγικών απειλή, χωρίς να θυχθούν τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες του δυτικού κόσμου, αλλά σε κάθε περίπτωση και αυτό από μόνο του, αυτό που συμβαίνει, είναι μια αντιστροφή τη φυσιολογικής πραγματικότητα, τη γεωπολιτική κανονικότητα, όπω είχαμε μάθει να, υφίστα, να υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ε, σύμφωνα με την οποία ήταν η Δύση, η Ευρωγενή Δύση, αυτή που ηγούνταν των επιστημονικών και τεχνολογικών ανακαλύψεων και οι υπόλοιπε χώρε ακολουθούσαν πρωτίστω δε αντιγράφοντα. Πράγματι, η Κίνα, όπω και η Ιαπωνία στο παρελθόν, όπω και η Νότιο Κορέα, όπω η Σιγκαπούρη, όπω μια σειρά από άλλα κράτη, ξεκίνησαν αυτή του την προσπάθεια να, να εξελιχθούν πριν από μερικέ δεκαετίε αντιγράφοντα. Αυτό όμω έχει πάψει να υφίσταται σε μεγάλο βαθμό και σήμερα είναι στην πρωτοπορία των τεχνολογικών εξελίξεων, ιδιαίτερα, επαναλαμβάνω, αυτών που συνθέτουν τη λεγόμενη τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και αποτελούν και το κύμα του μέλλοντο. Αυτά λοιπόν τα τρία πράγματα. Η, η, συντριβή, η αποδόμηση της αίσθηση ε, να το πούμε έτσι, καλύτερης λειτουργίας πολύ απλά, φυσικής ανωτερότητας των δυτικών χωρών έναντι, έναντι, των υπόλοιπων. Η τεχνολογική υπεροχή της δύση, ιδιαίτερα δε αυτή στο στρατιωτικό τομέα που υπήρχε μέχρι σήμερα και γενικότερα μια αίσθηση ότι η ευρωγενή Δύση είναι το μοντέλο, είναι η ατμομηχανή των παγκόσμιων εξελίξεων. Αυτή καθοδηγεί τι εξελίξεις προ μια κατεύθυνση και οι υπόλοιπε χώρε, όσο ισχυρέ και αν είναι, οφείλουν να προσαρμοστούν, να ακολουθήσουν την, την, ε, τη Δύση και να προσαρμοστούν στα δεδομένα που αυτή θέτει. Λοιπόν, αυτή η πραγματικότητα σήμερα φαίνεται να τίθεται εν αμφιβόλο. Και ένας από τους παράγοντες, ο οποίος την έθεσε ένα αμφιβόλο, είναι το πλήγμα του κορονοϊού στον κόσμο και πώς έγινε η διαχείρισή του από τις ανατολικές χώρες και από τον ευρωγενή κόσμο. Εδώ προκύπτει και ένα άλλο ζήτημα. Φάνηκε δηλαδή ότι και τα ευρωπαϊκά κράτη αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν κανενός είδους, να το πούμε έτσι, υψηλή στρατηγική για αυτό το ζήτημα. Οι ικανότητέ τους να βλέπουν στο μέλλον εξαντλούνταν σε μερικά 24 ώρα μετά και τίποτα παραπάνω. Ήταν αδύνατον δηλαδή να λειτουργήσουν με βάση χρονικό ορίζοντα ούτε καν μερικών μηνών. Για να το πούμε πολύ απλά, ενώ ό,τι χρειάζονταν να ξέρουν οι δυτικέ κυβερνήσει και οι Πολιτείε που τώρα προσπαθούν να δαιμονοποιήσουν την Κίνα ότι είχε κρύψει δεδομένα τους και δεν ξέρω κι εγώ και τους έπιασε ο, ο κορονοϊός εξαπίνης, ό,τι χρειάζονταν να ξέρουν, ότι δηλαδή υπάρχει ένας πολύ επικίνδυνος νέος ιός, ο οποίος είναι αερογενής, ο οποίος μεταδίδεται πολύ εύκολα και ο οποίος υπάρχει σε μια περιοχή του κόσμου, στην Κίνα, αυτά το γνωρίζανε, ε, όχι κυβερνήσει, όλο ο υπόλοιπο κόσμο ήδη από τι αρχέ του περασμένου Ιανουαρίου. Δηλαδή είχαν τουλάχιστον δύο μήνε καιρό για να πάρουν μέτρα. Και το πιο απλό που θα μπορούσαν και το πιο αποτελεσματικό που θα μπορούσαν να κάνουν θα ήταν να κλείσουν τα σύνορά του όπω γινόταν παραδοσιακά στο παρελθόν. Έτσι, είτε να σταματήσει ολοκληρωτικά η, δυνατή, η, η μετάδοση του κορονοϊού, είτε. Να γίνει, να δυσκολέψει πάρα πολύ και μετά να υπάρξει μια δυνατότητα διαχείριση. Δεν το κάνανε. Το ότι έρχονται εκ των υστέρων, ιδιαίτερα οι Ηνωμένε Πολιτείε και κατηγορούν και δαιμονοποιούν την Κίνα ότι του έκρυψε και έκανε και έρανε, αυτά αγγίζουν τα όρια τη φαρσοκομωδία. Ο μόνο τρόπο για να μην ήξερε η ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτείων το τι συμβαίνει ήταν να έχει κλειστεί μέσα σε ένα δωμάτιο, να μην βλέπει τηλεόραση, να μην έχει πρόσβαση στο ίντερνετ, να μην ακούει ραδιόφωνο, να μην διαβάζει εφημερίδε και να μην μιλάει με κανέναν άλλον. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή αυτά τα πράγματα να λέγονται σοβαρά. Και μόνο και μόνο ότι λέγονται σοβαρά δείχνουν μια έλλειψη σοβαρότητα και αυτό με τη σειρά του έχει, θα, έχει ιδιαίτερα μεγάλε γεωπολιτικέ συνέπειε στο μέλλον. Για να το πούμε πολύ απλά, αποδομείται αυτή η αίσθηση, η κυρίαρχη αίσθηση που υπήρχε σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο μέχρι σήμερα, που ανεξαρτήτως της άποψης που είχες για τον δυτικό κόσμο, θεωρούσες ότι αυτό είναι ο φυσικός, να το πούμε έτσι, ηγέτης του πλανήτη. Όχι ο κυρίαρχος, ακόμη και αντίπαλός του να ήσουν, θεωρούσες όμως ότι είναι ο κόσμος, η γεωπολιτική οντότητα, η οποία λειτουργεί με τον καλύτερο τρόπο και εσύ προσπαθείς να προσαρμοστείς πάνω σε αυτά τα δεδομένα. Αυτές οι καταστάσεις λοιπόν έχουν αποδομήσει την αίσθηση της φυσικής ανωτερότητος της δύση. Άρα λοιπόν έχουμε ένα πολύ σοβαρό στοιχείο την αντιστροφή δηλαδή αναφορικά με το ποιος είναι στην πρωτοπορία με το ποιος καθοδηγεί ποιος είναι ο, ο μηχανοδηγός στο τρένο της ιστορίας να το πούμε έτσι ε, η αντίληψη αυτή έχει αλλάξει ή τουλάχιστον βρίσκεται, ε, βρίσκεται εν αμφιβόλο. Ένα άλλο στοιχείο, επίσης πολύ επικίνδυνο για την αίσθηση, ε, την αίσθηση κυριαρχίας, για τη γεωπολιτική οντότητα που λέμε ευρωγενής δύση, είναι ο αυτοχειριασμός, ο αυτο αυτοακροτηριασμός που έκανε η Ευρώπη στην ίδια της την υπόσταση, στην ίδια της δηλαδή την ταυτότητα, ουσιαστικά διαχωρίζοντας τα, ευρωπαϊκά, τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη από τη Ρωσία και θεωρώντας πλέον ότι υπάρχει η Ευρώπη και η Ρωσία βγάζοντας δηλαδή την Ρωσία εκτός του ευρωπαϊκού γεωπολιτικού πλαισίου. Προσέξτε, αυτό δεν σημαίνει ότι θα έπρεπε να υπάρχει, να το πούμε έτσι, ένας φιλορωσισμός ή, 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 να έχουμε, ή τα ευρωπαϊκά τα ευρωπαϊκά κράτη ή πολλά από αυτών σώνει και καλά να έχουν καλές σχέσεις με τη Ρωσία. Ε, ο ανταγωνισμός και η εχθρότητα, ακόμη και η πολύ βίαιη εχθρότητα, η πολύ επικίνδυνη εχθρότητα ήταν κανόνας στην ευρωπαϊκή ιστορία. Όμως, ακόμη και στα χρόνια του ψυχρού πολέμου και την εποχή του λεγωμένου ε, σιδηρού, σιδηρού παραπετάσματος, κανείς δεν θεώρησε ότι θα μπορούσε να πει ότι η Ρωσία είναι εκτός Ευρώπης. Ακόμη και εμείς, εγώ που πήγα στο Δημοτικό Σχολείο επί Χούντας, μαθαίναμε ξεκάθαρα ότι η Ευρώπη τελειώνει στα Ουράλια ή όπως είχε πει ο πρόεδρος Ντεγκόλ, η Ευρώπη τελειώνει στο Βλαδιβοστόκ. Το ότι υπάρχει η κομμουνιστική Ρωσία η οποία απειλεί τον ελεύθερο αυτό είναι ένα θέμα. Το να αμφισβητήσεις όμως την ίδια την ύπαρξη, την υπόσταση της Ευρώπης λέγοντας ότι άλλο πράγμα η Ευρώπη και άλλο πράγμα η Ρωσία, αυτό είναι μια πρωτοφανής κατάσταση και θα έχει και ήδη έχει πολύ μεγάλες γεωπολιτικές συνέπειες. Και οι συνέπειες αυτή είναι ότι δημιουργεί, οδηγεί στη δημιουργία μιας αυτοαντίληψης για την Ευρώπη που είναι η, η, η αντίληψη της μικρής της μικρής Ευρώπης που συνακόλουθα θα είναι και εθνισυγενής Ευρώπη. Ξέρετε, το ξέρουμε όλοι, απλώς τίνουμε να μην του δίνουμε ιδιαίτερη σημασία, ότι από γεωγραφικής άποψης δεν υπάρχει Ευρώπη. Η Ήπειρος είναι η Ευρασία. Η Ευρώπη είναι ένα μικρό κομμάτι, μία απόλυξη στο δυτικό άκρο της Ευρασίας. Εάν λοιπόν αυτή η απόλυξη είναι τόσο μικρή, πετάγοντας έξω το μεγαλύτερο κομμάτι της, ακόμη και γεωγραφικά, δύσκολα μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι κάτι ξεχωριστό από την Ευρασία. Και από τη στιγμή που δεν είναι πλέον ο ηγεμόνας της Ευρασίας, όπως ήταν στα χρόνια της Ευρωπαϊκής Παντοδυναμίας, αναγκαστικά οδηγείται σε ένα είδος περιθωριοποίησης στα διεθνή δρόμενα. Για να μην μιλήσουμε για τα ζητήματα τα πολιτισμικά, τον πολιτισμικό αυτοχειριασμό της Ευρώπης. Δηλαδή όταν μου βγάζεις έξω τη Ρωσία, δηλαδή βγάζεις εκτός του πλαισίου του δυτικού πολιτισμού, τον Τολστόι, τον Τοστογεύσκη, τον Μπούσκιν, τον Τζαϊκόφσκι και δεν ξέρω και μια σειρά από άλλους, είναι δεδομένο ότι, ε, ότι κόβει κομμάτια σου. Και μια μικρή Ευρώπη θα είναι αναγκαστικά μια θνησιγενής Ευρώπη σε συνδυασμό με την αποδόμηση της ισχύω των ευρωπαϊκών χωρών, τόσο της στρατιωτικής, όσο και της οικονομικής, της τεχνολογικής, της δυνατότητας αυτόνομης λειτουργίας της Ευρώπης μέσα στο διεθνές σύστημα και μία σειρά από άλλα. Αυτή η δημιουργία της μικρής Ευρώπης, χάριν ενός, θα έλεγα, ε, να το πούμε ευγενικά, υπερβάλλοντος αντιρωσισμού, συνδυάζεται με μια ακόμη εξέλιξη των τελευταίων δεκαετιών ιδιαίτερα των τελευταίων δύο δεκαετιών που επίσης έχει μια επικίνδυνότητα. Η εξέλιξη αυτή είναι η φαντασιακή ταύτιση της Ευρώπης ως ευρύτερη γεωπολιτική οντότητα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή με ένα σύστημα χωρών οι οποίες έχουν με κάποιο τρόπο συνδεθεί μεταξύ τους, χωρίς όμως να έχουν ενωθεί. Γιατί αν πραγματικά υπήρχε μια Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε οι συζήτησες θα κάναμε αυτά διαφορετικοί. Δεν έχουν ενωθεί, αλλά φαντασιακά έχουν δημιουργήσει μια ενότητα η οποία αδρανοποιεί το άλλο στοιχείο που ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για την Ευρώπη και για την κυριαρχία του, ευρω... του ευρωγενούς κόσμου, δηλαδή τον ευρωπαϊκό πλουραλισμό. Το γεγονός δηλαδή ότι η Ευρώπη απέκτησε καταρχάς υπόσταση και διαχώρισε τον εαυτό της από την Ευρασία και μετέπειτα απέκτησε και την ισχύ ώστε να κυριαρχήσει στον υπόλοιπο κόσμο χάρη στη συνθετική διαλεκτική σχέση δύο φαινομενικά αντιθετικών στοιχείων στην ταυτότητά της. Το ένα ήταν ότι σε αντίθεση με άλλα κομμάτια της Ευρασίας πράγματι είχε μια κοινή εθνοφιλετική και πολιτισμική βάση είχε δηλαδή μία γενική μεν ασαφή αλλά όντω κοινή ταυτότητα και από την άλλη όμως ήταν διαχωρισμένη σε πάρα πολλά κράτη, έθνη, εθνότητες και επιμέρους υποπολιτισμούς. Ήταν δηλαδή ο γεωπολιτικός πλουραλισμός της Ευρώπης σε συνδυασμό σε διαλεκτικά αντιθετική σχέση με την, την κοινή ταυτότητα των ευρωπαϊκών χωρών, των ευρωπαϊκών εθνών, ήταν αυτό που της προσέδωσε μια, έναν πολύ πολύ ε, έτσι, μεγάλο γεωπολιτικό δυναμισμό με αποτέλεσμα να κυριαρχήσει στον υπόλοιπο κόσμο. Το ένα κομμάτι όμως ε, έχει πάψει να υφίσταται και πλέον όταν, όταν, θεωρεί, όταν κόψεις και, και τον πλουραλισμό και, και καθυποτάξεις ολόκληρο το πολύπλοκο, το σύνθετο ευρωπαϊκό γεωπολιτικό γίγνεστε μέσα σε μία ψευδοενότητα, σε μία ψευδοένωση γιατί επαναλαμβάνω άμα ήταν ένωση θα κάναμε άλλου τύπου κουβέντα τότε δημιουργεί μια καρικατούρα κράτου, όπω είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, που δεν μπορεί να λειτουργήσει καν ω ένα φυσιολογικό κράτο, όπω θα μπορούσε να είναι η Ομοσπονδιακή Ινδία, για παράδειγμα, με αποτέλεσμα να οδηγήσει όντω σε μια έτσι ευρύτερη γεωπολιτική αποδόμηση και να μην ξέρει πού μπορεί να οδηγηθεί αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν, ε... Ταυτοχρόνω. Δεν είναι μόνο ότι εσύ γίνεσαι μικρό. Είναι ότι κάνει και τον άλλον πολύ μεγάλο. Δηλαδή, το γεγονό ότι έχει παραχ... έχεις αποκοπεί, έχει αποκόψει τον εαυτό σου από την Ρωσία και έχει απομονώσει εντό εισαγωγικών την Ρωσία, ουσιαστικά σπρώχνει την Ρωσία προ μια ασιατικοποίηση. Δηλαδή, δημιουργεί με τι δικέ σου ενέργειε, δημιουργεί μια μεγάλη Ασία, η οποία πλέον απορροφάει και τη Ρωσία και όλο το γεωπολιτικό δυναμικό της Ρωσίας, όπως είναι τεράστιες ενεργειακές πηγές, οι πηγές, ε, οι πηγές φρέσκου, φρέσκου νερού, οι τεράστιες ποσότητες πρώτων υλών που υπάρχουν, το πολιτισμικό δυναμικό, το στρατιωτικό δυναμικό, το πυρηνικό δυναμικό επιπροσθέτως και την σπρώχνεις προς την ε, αγκαλιά της Κίνας με αποτέλεσμα, όπως είπαμε και την περασμένη φορά, και όπως θα έλεγε και ο καθηγητής μου ο Γιάννης Ομάζης, είναι, δημιουργείται ένα σύμπλοκο, ένα, το πρόπλασμα μάλλον ενός συμπλόκου, που θα μπορούσε να εξελιχθεί στην πρώτη υπερ-υπερδύναμη, την πρώτη hyper power στην ιστορία της ανθρωπότητας. Αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Κρατήστε μόνο αυτό το πράγμα, ότι έχουμε μια σειρά ε, ενεργειών, οι οποίες ουσιαστικά οδηγούν στη δημιουργία μιας μικρής και να το πούμε έτσι, απλοποιημένη Ευρώπη, χωρί όμω ε, ενοποιητικά χαρακτηριστικά, παραμένει διαιρεμένη, πολύ πιο διαιρεμένη από ό,τι ήταν στα χρόνια μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Όπω φάνηκε επίση από το πώ διαχειρίστηκαν τα ευρωπαϊκά κράτη την κρίση του κορονοϊού και πώ την διαχειρίζονται. Οπότε λοιπόν έχουμε ουσιαστικά στη θέση τη Δυτική Ευρώπη ένα γεωπολιτικό φάντασμα. Μία δηλαδή ε, υπεροντότητα η οποία δεν έχει τα χαρακτηριστικά αυτά που θα τις επέτρεπαν να σταθεί στο διεθνές σύστημα ως ανεξάρτητο μέγεθος. Επαναλαμβάνω σε ένα εξαιρετικά δυναμικό, εξαιρετικά μεταβαλλόμενο διεθνές σύστημα. Άρα ο πυρήνας του ευρωγενούς κόσμου, δηλαδή η Ευρώπη, έχει υφίσταται μια μεγάλη υπαρξιακή κρίση. Εδώ θα μπορούσαμε να πούμε και πολύ περισσότερα πράγματα για την κρίση, την πολιτισμική κρίση που διέρχεται ο δυτικός κόσμος με το δυτικό, το ευρωπαϊκό ανθρωπολογικό και οντολογικό μοντέλο να βρίσκονται αυτή τη στιγμή υπό αμφισβήτηση, ε, οι συνέπειε με, με, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολύ περισσότερα προβλήματα. Αλλά αυτό είναι κάτι που ξεφεύγει από την κουβέντα μας σήμερα. Βρισκόμαστε λοιπόν για πρώτη φορά εδώ και 500 χρόνια σε μια κρίσιμη καμπή, σε μια περίοδο που δεν αμφισβητείται η ηγεμονία της μιας ή της άλλης ευρω, ευρωγενούς δύναμης, αλλά αμφισβητείται η ηγεμονία, η πρωτοκαθεδρία. Αν δεν σα αρέσει ο όρο, η ηγεμονία, ε, η πρωτοκαθεδρία ολόκληρου του δυτικού, δηλαδή ολόκληρου του ευρωγενού κόσμου. Ε, ενώ εν παραλίλω ανατέλουν νέε δυνάμει, ορισμένε τι γνωρίζουμε, είναι η Κίνα, αλλά και, και νέου τύπου δυνάμει, όπω μπορεί να είναι αυτή η σύνθεση Κίνα, Ρωσία και άλλων Ευρασιατικών κρατών, που μπορεί να συνθέσουν. Μια νέου τύπου υπερδύναμη για την ακρίβεια, μια νέα τύπου υπεριπερδύναμη. Οπότε πλέον τα πράγματα θα αλλάξουν πάρα πολύ δραστικά στο μέλλον. Ε, ωστόσο, πριν φτάσουμε σε αυτό, είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα περάσουμε μια φάση έντονων ανταγωνισμών και πάρα πολύ επικίνδυνη. Ουσιαστικά, δηλαδή, οδηγούμαστε προς ένα νέο ψυχρό πόλεμο με πολύ περισσότερα ανορθολογικά και μυσαλόδοξα στοιχεία σε σχέση με αυτόν που ζήσαμε από το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991. Λοιπόν, σε μεγάλο βαθμό και αυτός ο νέος ψυχικός πόλεμος ε, οφείλεται εμέσως στις συνέπειες του κορονοϊού. Για παράδειγμα, είναι δεδομένο ότι για να επιβιώσουν τα πολιτικά συστήματα τη Δύση και ιδιαίτερα αυτών των Ηνωμένων Πολιτειών, ακριβώ γιατί έχουν να απολογηθούν για πάρα πολλά στου πολίτε του και ακριβώ γιατί επέδειξαν μια ανατριχιαστική αδράνεια όσον αφορά την, την... οφείλουν εντό πολλών εισαγωγικών να βρούνε έναν διεθνή κακό, να δαιμονοποιήσουν κάποιον. Και ο κάποιο αυτό φυσικά είναι η Κίνα, η οποία δαιμονοποιείται πολλαπλώ. Προσέξτε! Μην φανταστεί κανένας ότι, ότι εδώ προωθούμε ή την Κίνα ή την Ρωσία ή οποιοδήποτε άλλο, αλλά είναι άλλο να έχεις έναν ανταγωνισμό ακόμη και, και ακραίο, ακόμη και να συζητάς και πυρηνική αντιπαράθεση με αυτόν τον ανταγωνιστή, αλλά σε ένα ορθολογικό πλαίσιο και άλλο να, 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 να τον αντιμετωπίζεις με μεταφυσικό τρόπο ως εγγενής, εγγενός δύναμη του κακού, ως αυτοκρατορία του κακού. Γιατί, γιατί έτσι, γιατί είναι κακή. Άρα εμείς αυτό προσδιοριζόμαστε ως αντίθετου αυτού του κακού, οπότε πλέον οδηγεί σε, μια εντελώς ανορθολογική αντιπαράθεση που συνακόλουθα είναι και πάρα πάρα πολύ επικίνδυνη. Δηλαδή ε, η δαιμονοποίηση αυτής, αυτή, που γίνεται της Κίνας αυτή τη στιγμή είναι δεδομένο ότι θα οδηγήσει σε μια πολύ πιο επικίνδυνη κατάσταση σε βάθος χρόνου. Επιπροσθέτως αυτός ο νέος ψυχρός πόλεμος είναι κάτι που το χρειάζονται, να το πούμε έτσι, και οι Ηνωμένε Πολιτείε. Ακριβώ γιατί αν οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι η τελευταία δύναμη του ευρωγενού κόσμου, η μόνη δύναμη, η μόνη μεγάλη δύναμη του ευρωγενού κόσμου και μέχρι τώρα ήταν και συνεχίζει να παραμένει η μεγαλύτερη δύναμη του πλανήτη. Όταν αμφισβητείτε τόσο πολύ ε, η πρωτοκαθεδρία τη, είναι δεδομένο ότι αναγκαστικά οφείλει εντός εισαγωγικών να οδηγηθεί σε μια επαναδιατύπωση της ισχύω τη και, και, αυτό σημαίνει ότι την φέρνει σε ξεκάθαρα ανταγωνιστική σχέση με τις ανερχόμενες δυνάμεις και στρατιωτική πιθανώς. Όχι κατά ανάγκη ότι θα πάμε σε πολεμική αντιπαράθεση ή ακόμη και σε άμεσο κίνδυνο πολεμικής αντιπαράθεσης, αλλά θα πάμε σε στρατιωτικό ανταγωνισμό πολλαπλών επιπέδων, όπως συνέβαινε στα χρόνια του ψυχρού πολέμου. Έναν στρατιωτικό ανταγωνισμό, επαναλαμβάνω, ο οποίο ευνοείται και από τις ριζικές αλλαγές που γίνονται στο πλαίσιο της νέας τεχνολογικής επανάστασης, της νέας στρατιωτικής επανάστασης που βρίσκεται εν εξελίξη, τόσο όσον αφορά τις στρατιωτικές τεχνολογίες, όσο και τις πολεμικές μεθοδολογίες. Αλλά αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Και ένα τελευταίο στοιχείο, ένα δηλαδή έτσι παραγνωρισμένο θέμα, το οποίο, ε, παραγνωρισμένος παράγοντας, ο οποίος Λειτουργεί υπέρ αυτού του, του ανταγωνισμού, υπέρ αυτού του νέου ψυχρού πολέμου, είναι τα οικονομικά ζητήματα. Σκεφτείτε πολύ απλά ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε και άλλε χώρε στον πλανήτη, αλλά κυρίω οι Ηνωμένε Πολιτείε, και πολύ σωστά ε, για να αντιμετωπίσουν τι τρομακτικέ οικονομικέ συνέπειε του κορονοϊού, παράγουν χρήμα και το ρίχνουν μέσα στην αγορά. Κάποια τρισεκατομμύρια δολάρια. Δεν ξέρουμε πόσο τελικά θα είναι αυτό το πακέτο που θα πει. Αυτό είναι αυτό που λέμε fiat money, δηλαδή είναι χρήμα το οποίο γεννήθηκε από τη μία στιγμή στην άλλη. Και όπως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, το χρήμα έχει αξία, κάποιο νόμισμα έχει αξία, όταν υπάρχει μια συνένεση για την αξία του. Όταν οι άλλοι θεωρούν ότι το χρήμα που εσύ παράγεις έχει κάποια αξία. Και η αξία αυτή δεν βασίζεται μόνο σε οικονομικά δεδομένα ιδιαίτερα δε στην περίπτωση των Ηνωμένων Πολιτειών, η αξία του δολαρίου ποτέ δεν βασίζονταν πρωτίστως σε οικονομικά δεδομένα. Είχε υπόσταση βασιζόταν στην ευρύτερη γεωπολιτική ισχύ των Ηνωμένων Πολιτειών. Το δολάριο δηλαδή είχε αξία γιατί οι Ηνωμένε Πολιτείε ήταν ο ηγέτης του δυτικού κόσμου στο παρελθόν και η μόνη υπερδύναμη μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Όταν όμως αμφισβητείται η πρωτοκαθεδρία τους όπως συμβαίνει σήμερα, τότε και το δολάριο κινδυνεύει να χάσει αυτή τη φαντασιακή του υπόσταση, η οποία όμως είναι πάρα πολύ σημαντική επαναλαμβάνω και συνακόλουθα να χάσει μέρος της αξίας του. Όταν εν παραλήλω με την πτώση αυτή της ισχύω των ΗΠΑ που επαναλαμβάνω είναι πολύ πιθανό να έχει αντανάκλαση και στην, στην, στην αξία του νομίσματος των ΗΠΑ εσύ τι κάνεις, παράγεις χρήμα και το σπρώχνεις στην αγορά, δημιουργείται ένα, μια, ένας πολύ επικίνδυνος ε, συνδυασμός που μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε πρωτοφανή φαινόμενα πληθωρισμού, ακόμη και υπερπληθωρισμού στον δυτικό κόσμο γενικώ και στι Ηνωμένες Πολιτείες ειδικότερα. Εάν όμω έχουμε κάτι τέτοιο, τότε η, η προσπάθεια που κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες να αντεπεξέλθουν στο πλήγμα του κορονοϊού, αλλά και γενικότερα να παραμείνουν ως οι δύναμη στον πλανήτη θα καταρρεύσει. Με, με ένα πληθωριστικό δολάριο, να το πούμε έτσι, η πολεμική μηχανή των ΗΠΑ δεν μπορεί να, όχι μόνο να εξελιχθεί με τον τρόπο που θέλει να εξελιχθεί, ώστε να αντιμετωπίσει τι ανερχόμενε προκλήσει στον πλανήτη, αλλά ούτε καν να διατηρηθεί στο σημερινό επίπεδο. Εντάξει. Οπότε οι ΗΠΑ αναγκαστικά, να το πούμε έτσι απλά, αναγκαστικά οδηγούνται προ μια επιθετικότητα, δεν είναι επιθετικότητα, είναι μια ενίσχυση του ανταγωνισμού τους με τον υπόλοιπο, με, τους, με, τις, με τις ανερχόμενες δυνάμεις, ιδιαίτερα με την Κίνα, ακριβώς για να μπορέσουν να διατηρήσουν τη θέση τους στο διεθνές σύστημα, να μην υποστούν οικονομικές συνέπειες και να καταφέρουν να φέρουν εις πέρας αυτόν τον ανταγωνισμό. Δηλαδή, οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι αναπόφευκτο ότι στα επόμενα χρόνια, αν όχι στου επόμενου μήνε, για την ακρίβεια, έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό αυτό το, αυτή η προσπάθεια, αλλά τώρα αρχίσουμε και, βλέπουμε τα, τα αποτελέσματά της, θα προσπαθήσουν να επαναδιατυπώσουν τον ηγεμονικό του, την ηγεμονική του θέση στον πλανήτη. Αλλά αυτό θα γίνει αυτή τη φορά μέσα σε ένα νέο πλαίσιο, σε ένα πλαίσιο που αμφισβητείται όχι μόνο η πραγματική ισχύς των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και γενικότερα του δυτικού κόσμου, αλλά κυρίως η φαντασιακή ταυτότητα, δηλαδή πώς αντιλαμβάνεται ο υπόλοιπος Κόσμο τη Δύση, τι Ηνωμένε Πολιτείε, ειδικό και τη Δύση γενικότερα. Και σήμερα λοιπόν είναι πιθανόν να έχει υπάρξει μια αποδόμηση τη εικόνα του γοήτρου, τη ήπια ισχύω, αν θέλετε, του δυτικού κόσμου ο, η, ο, η αποδό, και η αποδόμηση αυτή θα έχει ευρύτερε γεωπολιτικέ συνέπειε. Άρα οι Ηνωμένε Πολιτείε, με βάση όλα αυτά που είπαμε πριν, για να επαναπακαταστήσουν εκ νέου την, τον ρόλο και τη θέση του αυτή μέσα στο διεθνέ σύστημα, οφείλουν εντό εισαγωγικών να προχωρήσουν, να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν ένα νέο ψυχρό πόλεμο, αυτή τη φορά έναντι τη Κίνα ή έναντι του συμπλόκου Κίνα-Ρωσία, που είναι και το πιο πιθανόν, έτσι ώστε να συσπυρώσουν τι υπόλοιπε δυτικέ δυνάμει γύρω του και να διατηρηθεί η ενότητα του ευρωγενού δυτικού κόσμου η οποία επίσης βρίσκεται υπό αμφισβήτηση και κυρίως για να τεθεί σε κίνηση ένας μηχανισμός ανανέωσης των ικανοτήτων του δυτικού κόσμου και διατήρησης της πρωτοκαθεδρίας του στα ιστορικά δρόμενα. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει, είναι πάρα πολύ Νωρί για να μπορούμε να μιλήσουμε με βεβαιότητα, όχι όμω δεν υπάρχει τίποτα βέβαιο στη γεωπολιτική ανάλυση, αλλά με, με, αρκετά έτσι, μεγάλο βαθμό, με αρκετά μεγάλη πιθανότητα μπορούμε να πούμε ότι οδηγούμαστε προ ένα νέο ψυχρό πόλεμο και ένα νέο τύπου παγκόσμιο διπολισμό. Που από τη μία θα υπάρχει η συσπηρωμένη Δύση και από την άλλη μια χαλαρά μεν αλλά ουσιαστικά δε συσπηρωμένη Ευρασία με κάποιες δυνάμεις στην περιφέρεια της Ευρασίας όπως είναι η Ινδία ή και η Τουρκία και μπορούμε να το συζητήσουμε άλλη φορά αυτό να, να, να κινούνται ε, μεταξύ αυτών των, ε, των δύο κόσμων και σε μεγάλο βαθμό αυτή η νέα εξέλιξη προέκυψε ως αποτέλεσμα του κορονοϊού του, όχι αυτού καθεαυτού του κορονοϊού, αλλά το πώς τον διαχειρίστηκαν ως, ως απειλή, ως πρόκληση οι επιμέρους δυνάμεις και τα κράτη στον πλανήτη. Κλείνοντας λοιπόν, να πούμε αυτό ότι κανείς δεν είναι προφήτης, κανείς δεν ορθοτομεί τον λόγο της αληθείας, ωστόσο υπάρχουν κάποια αντικειμενικά στοιχεία που μας επιτρέπουν να πούμε με κάποιον βαθμό βεβαιότητο ότι βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή όχι απλώ του διεθνού συστήματο, αλλά της ιστορίας εν συνόλου. Ότι LA ενδέχεται δηλαδή να αλλάζουμε ιστορική εποχή από τα 500 χρόνια της ευρωπαϊκής, της κυριαρχίας, της πρωτοκαθεδρίας του ευρωγενούς κόσμου, περνάμε σε μια εποχή που αυτή η πρωτοκαθεδρία αμφισβητείται και για το ποιος για το, για το τι θα προκύψει, για το ποιο θα, θα, θα εμφανιστεί να είναι ο νέος, η νέα κυρίαρχη δύναμη στο διεθνές σύστημα, αυτό θα προκύψει μετά από έναν νέο, νέο ανταγωνισμό, ο οποίος πολύ απλοϊκά και πολύ χοντρικά μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένας νέος ψυχρός πόλεμος. Με βάση λοιπόν όλα αυτά και με βάση αυτά που έχουμε συζητήσει και στην τάξη, μπορείτε να αρχίσετε να ψάχνετε για θέματα νέων οπλικών συστημάτων, νέων ενεργειακών τεχνολογιών και όλα αυτά εν πάση περιπτώσει που έχουμε συζητήσει και σας έχω στείλει και στο e-class. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα τα πούμε και από κοντά στα επόμενα μαθήματα. Γεια σας.